δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Τριανταφυλλίδη, αφού είστε εδώ και είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς. Θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση τόσο προς το Δίκτυο των Αιρετών, θεσμικός συνομιλητής της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, στο πλαίσιο και της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού, αλλά και των άλλων δικτύων. Και βέβαια, της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για την πρόσκληση. Και επειδή δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε, μόλις στις 20 Οκτωβρίου συγκροτηθήκαμε ως Επιτροπή, στις 3 Νοεμβρίου ήταν η πρώτη μας συνεδρίαση. Μία μέρα πριν δέχτηκα μια επιστολή, όπως φαντάζομαι και οι άλλοι πρόεδροι των Επιτροπών του Κοινοβουλίου, από τον κύριο Πατούλη, όπου επισήμανε ότι η ΚΕΔΕ δεν εκαλείτο στις συγκεκριμένες επιτροπές. Του τηλεφώνησα άμεσα και του είπα ότι και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και η Ένωση των Δήμων, Κεντρική Ένωση των Δήμων και οι Περιφέρειες είναι κατεξοχήν θεσμικοί συνομιλητές της Επιτροπής και μπορούν ενεργά από την παιδεία των ομογενών μέχρι τις πολιτιστικές ανταλλαγές, από τις δυνατότητες που έχουν υποδοχής και ανταλλαγές στο πλαίσιο το οικονομικό, αλλά και μέχρι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πρωτοβουλίες των Δήμων και των εθνικοτοπικών οργανώσεων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη συντρογίου, παίζει καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο η ΚΕΔΕ. Επειδή όμως, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, είμαστε αυτό που πράττουμε, πρέπει να πούμε ότι οι δήμαρχοι, ειδικά των νησιών του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κάνουν πράξη την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή της αρχής που λέει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εγκύτερη αρχή προς τους πολίτες, και η αγωνία των δημάρχων αντικατοπτρίζει ουσιαστικά και προσωποποιεί την ευθύνη, την ευαισθησία των ίδιων των κατοίκων που δίνουν μάχη καθημερινά για να δείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας. Ουσιαστικά δηλαδή οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο βγάζουν ασπροπρόσωποι την Ελλάδα και την Ευρώπη σε σχέση με τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται, και η δική μας Επιτροπή, η αρχή, η κύρια, η πρώτη που έχουμε υιοθετήσει, η αρχή του ουμανισμού, η αρχή του πολυπολιτισμού, η αρχή της αλληλεγγύης κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, στο να μην διαχωρίζουμε τους ανθρώπους ανάλογα με το θρήσκευμα, την εθνική τους προέλευση, τη χώρα καταγωγής τους, το φύλο τους, είναι αρχές οι οποίες πραγματικά νομίζω ότι μας εμπνέουν όλους και καθοδηγούν τα βήματα όλων μας. Για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι ο όρος κλειδί και για την ελληνική πολιτεία που ήδη έχει δώσει δείγματα γραφής, τα οποία ανέφερε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιάννης Αμανατίδης, απτά συγκεκριμένα βήματα, ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας, είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα. Ο όρος λοιπόν αλληλεγγύη δεν εκφράζεται μόνο από την ελληνική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους των νησιών και των Ελλήνων πολιτών που σειραίουν και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη προς την Ιδωμένη. Η αλληλεγγύη όπως εκφράζεται από την ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, που σήμερα αφιερώνει το σύνολο των προγραμμάτων της η ΕΡΤ3 και η ΕΡΑ από την Έρα του Αιγαίου μέχρι την Έρα στα Δωδεκάνησα, στο μεταναστευτικό, στους μετανάστες και για τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μαζεύοντας υλικό για να αποσταλεί στα σημεία όπου πραγματικά υποδέχονται τους μετανάστες. Το ξεδίπλωμα μιας πολιτικής που αποτυπώνεται και από τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία
να ορίσουν και να προσδιορίσουν, γιατί η πύλη δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η αρχή του διαδρόμου. Η πύλη εισόδου είναι η Τουρκία. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και εκεί θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός, η διάκριση, η κωδικοποίηση, η ταυτοποίηση των μεταναστών που ψάχνουν να βρουν στην πολιτισμένη Ευρώπη και όχι την Ευρώπη της πίσω αυλής του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όπου εκεί το δίκτυο των αιρετών από τη Σουηδία, από την Αυστρία, από την Τσεχία, από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για να μεταπλάσει, να αντιμετωπίσει και να ουσιαστικοποιήσει το ρόλο της Ευρώπης της αλληλεγγύης, της Ευρώπης που απλώνει το χέρι για να αντιμετωπίσει τον διπλανό και της Ευρώπης που βλέπει ότι η Ελλάδα της κρίσης, παρά τα προβλήματά της, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο κάτοικο δημότη αυτής της χώρας, δίνουν ουσιαστικά και στην πράξη δείγματα γραφής. Κλείνω να είναι το ξεκίνημα μιας και με την ΚΕΔΕ και με το δίκτυο θεσμικοί συνομιλητές μας στην αρμόδια ειδική μόνιμη επιτροπή για τον ελληνισμό της Διασποράς, με την προτροπή να φτιάξουμε, είναι στο χέρι μας, εσείς μας βγάλατε ασπροπρόσωπους, οι δήμαρχοι σε όλη τη χώρα και ειδικά των νησιών του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, να μας δείξετε αυτό το δρόμο, το δρόμο της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλλίδη.